Ο επόμενος αγώνας είναι αγώνας τίτλου MMA στην κατηγορία νέων στα 41 κιλά. Στην μπλε γωνία, Ρέλιαν Σερκίου. Στην κόκκινη γωνία ο Παγκύπριος πρωταθλητής Κρήτωνας Παναγή. Είναι ένας αγώνας μεταξύ Ρουμανίας και Κύπρου. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε. Σέρκι εναντίον Παναγή. Σέρκι με το κίτρινο και κόκκινο σοτσάκι. Παναγή με το μαύρο και κόκκινο σοτσάκι. Αγώνας τίτλου. Τρεις γύροι, τρία λεπτά.
Οι αθλητές πήραν τις οδηγίες τους στο κέντρο του ρινγκ και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Οι δύο αθλητές συναντιόνται στο κέντρο του ρινγκ. Ο Σέρκι, ο οποίος μπαίνει επιθετικά, παίρνει το takedown από τον Παναγί, ο οποίος τον γυρίζει και μπαίνει στο side guard. Τον γυρνάει ο Σέρκι, παίρνει όμως ο Παναγί ένα χέρι, βγαίνει ο Σέρκι. Πολύ επιθετικός και δυναμικός στα πρώτα λεπτά ο Σέρκι. Τον γυρνάει ο Παναγί και μπαίνει σε full mount. Χρειάζεται απίστευτη δύναμη από, από την guard να μπορέσει να γυρίσει στον αντίπαλό σου σε mount. Παναγί, ο οποίος φαίνεται τώρα να ελέγχει τον αντίπαλο. Βλέπουμε ότι και ο Σέρκι όμως προσπαθεί να γυρίσει. Παναγί να προσπαθεί να πάρει την πλάτη. Να αρπάξει εκεί ένα χέρι. Για να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό. Δύο νέοι αθλητές γεμάτοι ενέργεια. Βλέπουμε ότι ο Παναγί προσπαθεί να κλειδώσει χέρι ή λαιμό. Βλέπουμε να έχει κλείσει καλά ο Παναγί. Αν καταφέρει να φέρει λίγο πιο βαθιά την αγκώνα του Σέρκη εντός το σγκάρ του, θα τον κλείσει. Όσο όμως η αγκώνα του Σέρκη βρίσκεται εκτός, βλέπουμε τον Παναγί να προσπαθεί να αρπάξει χέρι, να γυρίσει την γκάρ του. Και φαίνεται ότι μπήκε βαθιά εκεί πέρα ο Παναγί. Για να δούμε. Προσπαθεί και να τον γυρίσει. Σέρκι, ο οποίος μπήκε απότομα επιθετικά στον Παναγί, ίσως και λίγο απρόσεκτα. Και εδώ φαίνεται ότι η Παναγί κατάφερε να πάρει το χέρι, να γυρίσει τον αντίπαλό του. Ο Σέρκι όμως βρίσκει πάλι έξοδο, καταφέρνει να ανέβει προς τα πάνω. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τον Σέρκι, ειδικά τώρα που έχει πέσει με την κοιλιά στο έδαφος ο Παναγί. Ο αγώνας τελειώνει. Ο Παναγί έχει πάρει την νίκη, ο Σέρκι εκεί πέρα φαίνεται να διαμαρτύρεται, δεν κατάλαβα τι έχει γίνει. Να το δούμε λίγο σε replay. Προσπαθήσουμε να το δούμε και από μια άλλη γωνιά, να δούμε τι έγινε. Εδώ βλέπουμε το λάθος του Σέρκη, ότι προσπάθησε να μπει επιθετικά. Και νικητής του αγώνα, προφανώς δεν υπήρχε κάποια παράβαση, απλά είχε αντιδράσει ο Σέρκι στην ήττα του. Νικητής του αγώνα με armbar, ο Κρήτωνας Παναγί. Βλέπουμε εδώ σε replay ξανά το κλείδωμα που είχε πετύχει ο Παναγί. Και εδώ είναι η στιγμή που πέφτουν κάτω. Εδώ βλέπουμε το διαιτητή να βλέπει πολύ κοντά το σκηνικό. Φαίνεται ότι ήταν βαθιά το πιάσιμο του Παναγί.
ξαναβλέπουμε εδώ το σε replay. Δεν έχουμε όμως τη γωνία στην οποία να βλέπουμε ξεκάθαρα τι έγινε εκεί μπροστά στον διαιτητή.